Γεια σου, γεια σου, γεια σου, γεια σου. Τι κάνεις? Ελπίζω να είσαι καλά. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Υγεία πάνω απ' όλα. Μετά από αυτό το τελευταίο δηλαδή που πέρασα. Σαν την υγεία δεν έχει και σε γενικές γραμμές, ρε παιδί μου. Εν συντομία να σας πω τα νέα μας. Είμαστε πάρα πολύ καλά. Έχουμε βγει από την καραντίνα. Εχθές πήγαν τα παιδιά και σχολείο. Εδώ για μένα είναι πρωί Τρίτη 28 Μαρτίου, 9 παρατέταρτο το πρωί. Και σε 2 μερούλες έχουμε και τα γενέθλια μαζί με την κορούλα μου. Μεγαλώνουμε άλλο ένα χρόνο στην καμπούρα μας που λένε. Εγώ 39, η κόρη μου 12. Έτσι να είμαστε υγιείς και να μεγαλώνουμε. Ήθελα να πω ότι παρατήρησα εχθές συγκεκριμένα ότι κάποια σχόλια δεν μου τα εμφανίζει. Και είχα μπει, γιατί μπαίνω από ένα άλλο πρόγραμμα, ρε παιδί μου, και απαντάω τα σχόλια, και είχα μπει στο βίντεο και κάνω, ας πούμε, έτσι ένα check-up. Τώρα μου δημιουργήθηκε αυτό. Κάνω ένα check-up να δω, ρε παιδί μου, έχω απαντήσει όλα τα σχόλια και δεν είχα απαντήσει. Οπότε να με συγχωρέσετε, είναι για αυτό το λόγο. Εγώ απαντάω σε όλα τα μηνύματα και χαίρομαι πάρα πολύ και γι' αυτό κιόλας. Τώρα βρήκε να περάσει το λεωφορείο. Δεν ξέρω αν ακούγεται. Και στεναχωρήθηκα, η αλήθεια είναι, γιατί ήταν και μετά κάθισα και έψαξα όλα τα βίντεο και όντως είχα έτσι 2-3, όχι πολλά, 2-3, δεν ξέρω γιατί μου τα βγάζει, ενώ φαίνονται, ρε παιδί μου, στα μηνύματα, στο βίντεο, δεν μπορώ να τα δω, εγώ πρέπει να μπω στο βίντεο δηλαδή για να τα κάνω. Τέλος πάντων, να ξέρεις ότι είναι αυτό, ότι δεν είναι ότι δεν θέλω να απαντήσω, γιατί ήταν και κανένα 2 ερωτήσεις που είχα λάβει, τέλος πάντων. Γι' αυτό το λόγο. Ότι αργά, δηλαδή, άμα δεις μετά από 1 μήνα να σε απαντάω, να μην πεις αυτή τρελάθηκε. Ότι δεν τρελάθηκα, συμβαίνει αυτό και αυτό και αυτό. Λοιπόν, σε αυτό το βίντεο θα δεις, θα βγω έξω στο μπαλκόνι, έχω να πλένω κάτι πατάκια. Και έχω να καθαρίσω την ντουλάπα, να καθαρίσω, να τακτοποιήσω την ντουλάπα την έξω, τη μεταλλική, και θα σε προσθέσω. Είχα κάνει κάτι τυροπιτάκια και μου το ζήτησε μία φίλη, με εύκολη ζύμη, και είναι πολύ μαλακή η ζύμη, αφράτη. Εγώ τώρα θα πιω λίγο καφεδάκι, έχω εδώ το καφεδάκι. Και θα βγω να μαγειρέψω λίγο, να ζεστάνει ο καιρός, μην βγω και κρυώσω κιόλας τώρα αναρρώσαμε από το COVID και την αρπάξω. Τα κάνω κάτι τέτοια εγώ, είμαι παλαβιάρα. Και να βγω πιο μετά, κατά τις 10, σε καμιά ώρα δηλαδή, μόλις τελειώσω αυτά, να βγω έξω να κάνω και αυτά, μιας και έχει πολύ καλό καιρό. Έχει, ναι, μεν είναι μουντός, αλλά βγάζει ήλιο, βλέπω. Λοιπόν, πάλι μπουρουμπούρου πολύ. Οπότε θα τα πούμε σε λίγο. Έλα μαζί. Λοιπόν, είπα θα κάνω τυροπιτάκια με μία ζύμη. Αυτή η ζύμη είναι πολύ αφράτη. Λοιπόν, και είναι απλά τα υλικά. Βάζουμε τα υγρά υλικά. Θέλει ένα ποτήρι του νερού, χλιαρό νερό. Ένα ποτήρι θέλει ηλιέλαιο. Ένα ποτήρι θέλει γάλα. Βάζω 5 κουταλάκια του γλυκού ζάχαρη. Θέλει 2 μαγιές. Δύο φακελάκια μαγιά. Τώρα για άμα είναι νοπή θα σας γελάσω, δεν ξέρω πόσο είναι με νοπή. Έτσι τη βρήκα δηλαδή και εγώ τη συνταγή σε ένα site που είμαι στο Facebook, Μαμαδό site. Τώρα εγώ έχω δύο, είναι απλώς μισά τα φακελάκια.
έτσι, για να μην πάνε χάλια, να μην πάνε, να μην τα πετάξω. Τα χρησιμοποιώ εδώ. Ορίστε. Ωραία. Και ανακατεύω λίγο να διαλυθεί η μαγιά. Εδώ. Ωραία, ρίχνω και 3 κουταλάκια του γλυκού αλάτι. Ωραία, και τώρα να βάλω ένα γαντάκι και θα ρίξω περίπου 1 κιλό αλεύρι, όσο πάρει δηλαδή. Να βάλω γαντάκι. Λοιπόν, και θα βάλουμε 1 κιλό αλεύρι περίπου για όλες τις χρήσεις. Ας βάλουμε πρώτα το μισό και βλέπουμε. Λοιπόν, περίσσεψε πολύ λίγο αλεύρι, κάπου μέχρι εδώ, ένα δάχτυλο τόσο περίσσεψε. Και τώρα θα βάλουμε για μισή ωρίτσα περίπου να φουσκώσει αυτό. Λοιπόν, πρώτα ξεκινήσουμε. Η ζύμη μετά από μισή ώρα. Ξεκινάμε. Μπορούμε να βάλουμε λίγο αλευράκι κάτω, να μην κολλάει. Αλλά κάτι μπορεί να μην κολλάει κιόλας. Επίσης, μπορείτε να τα φτιάξετε και να ψήσετε κάποια, ρε παιδί μου, και να τα βάλετε στην κατάψυξη, όπως θα κάνω εγώ. Θα ψήσω κάποια. Βάζω λίγο αλευράκι, αυτό που έμεινε. Γιατί όπως βλέπεις η ζύμη κολλάει, οπότε θα χρειαστούμε. Ορίστε. Και ανοίγουν μόνο τους αυτά ή έχει και ένα, τώρα, ό,τι δεν γίνεται, ένα με ρολό, ό,τι δεν γίνεται, δεν έχω τέτοιο εγώ, δηλαδή τα ανοίγεται, ρε παιδί μου, κάτσε να πάρω, θέλω το χοντρό του μπλάστερ. Λοιπόν, παίρνουμε εδώ μια μπαλίτσα, αρκετή. Προσπαθώ να το κάνω στρογγυλό, ρε παιδί μου. Εδώ. Έτσι, κάπως. Εδώ. Και χαράζω. Με το μαχαίρι. Σαν μια πίτσα, κάπως έτσι, και γίνονται αυτά εδώ τα τριγωνάκια. Παίρνω λοιπόν μία κουταλιά εδώ από τη γέμισή μου και τα κάνω ρολάκια, έτσι, και ορίστε το αποτέλεσμα. Παίρνω και ένα ταψί και τα βάζω μέσα με τη λαδόκολλα. Εδώ. Έτσι. Κλείνουμε αυτές εδώ τις σακρούλες. Και ρολό. Εδώ, σαν κουρασανάκι δηλαδή κάτι. Και κατά αυτόν τον τρόπο, κάνω όλα τα υπόλοιπα και βγαίνουν τόσο απαράτα. Μόλις πάρουν χρώμα, όταν τα σβήνουμε, δεν θέλει πολύ ψήσιμο.
Επίσης, χτυπάω έναν κρόκο αυγό, διαλύω δηλαδή, και αλήφω από πάνω. Βάζω και λίγο νεράκι, ένα τσικ, ορίστε. Και θα τα ψήσουμε για περίπου μέχρι να ροδίσουνε, 20 λεπτά. Από εκεί, ένα λεπτό. Και είναι έτοιμα για το φούρνο. Μπορείτε να τα κάνετε και με μερέντα, με μια κουταλιά μερέντα, άμα θέλετε. Λοιπόν, βγήκαν αυτά, βγήκαν 48 κομμάτια σε αυτό εδώ το μέγεθος που τα έχω εγώ. Ήδη, όπως βλέπεις, η πρώτη φουρνιά έχει φύγει, τα τρώνε τα παιδιά. Αυτά τώρα θα τα βάλω στην κατάψυξη και ακόμη ένα ταψί ψήνω, δεν θα τα ψήσω όλα, και για τα πρωινά, για το οτιδήποτε τσάπ βγάζεις και ψήνεις. Είναι τόση αφράτη ζύμη. Εδώ. Είναι πολύ νόστιμο. Δοκιμάστε τα και θα με θυμηθείτε. Μπορείτε να βάλετε και μερέντα και μαρμελάδα και ό,τι θέλετε εσείς. Αυτά τώρα πως τα δεις, θα τα βάλω σε σακουλάκια και να τα βάλω μέσα στην κατάψυξη.
Αυτό λοιπόν ήταν το βιντεάκι. Ελπίζω να σου άρεσε. Ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ που κάθεσαι ως το τέλος και ευχαριστώ και τις νέες εγγραφές μέσα από την καρδιά μου. Μεγαλώνει αυτό το κανάλι και το έχετε κάνει εσείς όλο αυτό, που πατάτε το κόκκινο κουμπάκι, ελπίζω να πατάτε και το καμπανάκι για να μην χάνετε ούτε ένα βίντεο, καθώς ανεβάζω κάθε Πέμπτη και Κυριακή στις 5 η ώρα το απόγευμα. Τώρα δεν έχω που να σας, που να σας στηρίξω και κουνιέται λίγο το χέρι μου. Α, στην αρχή του βίντεο θα δείτε ένα πορτοκάλι μπροστά εκεί στην κάμερα. Ήταν εκείνο εκεί που στερέωνα και μετά το είδα. Τέλος πάντων, δεν πειράζει όμως. Αυτή ήταν η καθαριότητα, η καθημερινή, σύντομη ρε παιδί μου, γιατί όταν κάνω γενική καθαριότητα του μπαλκονιού, πλένω και τα, σαπουνίζω μάλλον και τα στόρια και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι είναι συντομία, έτσι ένα βιντεάκι. Καθάρισα και τη μοκαμβίλια μου. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Πολλά πολλά φιλάκια. Γεια σου!